Στο σημείο αυτό ετοιμάζομαι να υποδεχθώ μια γυναίκα που θέλω πάρα πολύ να γνωρίσω, όχι μόνο για το ταλέντο της, κυρίως για τον εκρηκτικό χαρακτήρα και το ταπεραμέντο της. Είναι η Τζένι Διακούπη και είναι στο σπίτι μας. Καλώς την. Καλημέρα. Καλώς. Πόσο χαίρομαι, πόσο χαίρομαι. Ήθελα πολύ. Έχουμε τεσταριστεί κανονικά. Όλες τώρα έχουμε περάσει από αυτή τη φάση. Τι να κάνουμε, Τζένι μου. Ήθελα πολύ να σε γνωρίσω από κοντά. Και εγώ γι' αυτό και ήρθα. Χαίρομαι. Τελικά. Γιατί είχες και το σήμερα free day και την αφιέρωσες σε μένα. Την αφιέρωσα σε σένα, είναι η πραγματικότητα αυτή. Είχα ρεπό μετά από 2 εβδομάδες το χαίρετα μου τον πλάτανο. Και όταν μου είπαν ότι πρέπει να έρθω σε σένα, λέω θα πάω στην Ιωάννα. Ήθελα πάρα πολύ. Πες μου λίγο για το χαίρετα μου τον πλάτανο. Σε τι φάση βρίσκεστε και πώς είναι για σένα αυτή η συνεργασία. Είμαστε στη δεύτερη σεζόν. Είμαι αρκετά τυχερή γιατί μέσα στην καραντίνα μπορέσαμε και κάναμε τηλεόραση, είχαμε δουλειά. Νιώθω χαρούμενη με τους συνεργάτες που είμαστε εκεί. Φέτος πάμε πάρα πολύ καλά, δηλαδή είναι πολύ ικανοποιημένο και το κανάλι από τα νούμερα και εμείς από την παρέα που έχουμε φτιάξει, έχουμε καινούργιες εισόδους, οπότε είμαστε αρκετά καλά. Είναι βασική πυλώνα αυτό για μια συνεργασία, το να είναι ικανοποιημένος και ο σταθμός όταν μιλάμε για ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Εννοείται. Άρα η αποδοχή του κόσμου και όλα αυτά, αλλά και το πιο βασικό νομίζω ότι είναι από το μέσα κομμάτι της συνεργασίας με τους ανθρώπους που συνυπάρχεις. Κοίτα τώρα, όταν συνεργάζεσαι με κάποιους ανθρώπους, προσπαθεί ο καθένας να έρθει στα μέτρα του άλλου. Μπορεί να μην περνάς πάντα καλά, αλλά πρέπει να προσπαθείς να βρίσκεις τους σωστούς δρόμους για να προχωρήσει παρακάτω το σύριαλ, η εκπομπή, το θέατρο, όλα. Είναι η χρυσή τομή που χρειάζεται τελικά και σε συνεργασίες επαγγελματικές, γιατί φαντάζομαι ότι έχεις πολλά δει μέχρι τώρα. Η προσπάθεια είναι η σημαντική τομή, αυτό που είπες, να προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτούς που συνεργαζόμαστε και αυτοί να καταλάβουν εμάς. Όλοι μας περνάμε δύσκολα, ο καθένας με τον τρόπο του. Οπότε ας πορευτούμε μαζί σε αυτό. Είσαι ο τύπος ο υποχωρητικός που θα κάνει το συμβιβασμό και θα πει ότι βρε παιδί μου, ας εντάξει, είπε και μια κουβέντα παραπάνω, στο προσπεράσω. Ή τώρα είναι μπαμ, δεν μου αρέσει αυτό, το λύνουμε με διάλογο και προχωράω. Τώρα να δεις τι συμβαίνει. Τώρα πια όχι. Δηλαδή προσπαθώ να μετράω μέχρι το 1, 2, 3 από μέσα μου και μετά να σκεφτώ τι πρέπει να κάνω. Λίγα χρόνια πριν το έκανα κατευθείαν. Δεν έβγαινε πάντα σε καλό, αλλά έστω και καθυστερημένα θα το σκεφτώ και θα πω αυτό που θα ήθελα να κάνω εγώ. Το δεν έβγαινε πάντα σε καλό τι σημαίνει, ότι έχανες το δίκιο σου? Ναι. Ναι. Όταν είσαι μέσα στη φωτιά και αποφασίζεις να μιλήσεις, πιο πολλές φορές χάνεις το δίκιο σου νομίζω. Είναι όμως και θέμα χαρακτήρα νομίζω, δεν είναι θέμα ηλικίας, ότι εγώ ας πούμε όταν ήμουν πιο μικρή λειτουργούσα διαφορετικά. Όχι, όχι, θέμα χαρακτήρα. Εγώ δεν κρατιέμαι γενικά, δηλαδή είμαι και ανυπόμονη, αλλά έχω και μια μικρή υπομονή. Η ανυπομονησία μερικές φορές μου τη δίνει, δεν μου βγαίνει σωστά. Είσαι τύπος που θα ζητήσει συγγνώμη ή θα πάρει κάτι πίσω, μετανιώνεις δηλαδή για πράγματα ναι, που μπορεί να έχεις πει. Ζητώ συγγνώμη, ναι. Και ναι, αν έχω κάνει λάθος, ναι, γιατί όχι. Νιώθω όμως ότι έχεις δουλέψει πάρα πολύ το μέσα σου. Νιώθω ότι είναι τόσο. Δεν ξέρω, αυτό μου βγάζεις. Προσπαθώ να πηγαίνω με το ρεύμα της εποχής. Το ρεύμα της εποχής τι σημαίνει, γιατί αν πάρουμε τις διαφορετικές πτυχές του ρεύματος της εποχής, θα ανησυχήσω για αυτό που μου λες. Ναι, το ρεύμα της εποχής τι σημαίνει. Σημαίνει ότι τώρα είμαστε στο 2021, ζούμε όλο αυτό που ζούμε με τον κορονοϊό, με την πανδημία, με την κοινωνία που προσπαθεί να αλλάξει. Κάθε μέρα βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Οπότε προσπαθώ να πηγαίνω βάσει αυτού που βλέπω. Δηλαδή προσπαθώ να μην κάνω πράγματα τα οποία μπορεί να μην αφορούν και κανέναν. Με ενοχλούν όταν ο κόσμος καίγεται και προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα που δεν είναι κοντά σε αυτό. Δηλαδή τι? Δηλαδή, μπορεί να είναι τόσο άσχετο? Με ενοχλεί πάρα πολύ όταν συμβαίνουν φοβερά γεγονότα και τρομερά τώρα, εδώ. Και εμείς, ας πούμε, ανεβάζουμε ή στο Instagram ή στο Facebook ή στο Twitter το μαγιό μας. Με ενοχλούν αυτά λίγο. Αυτό πιστεύεις ότι οφείλεται, μιας και μιλάμε πάρα πολύ για τον κόσμο, τον υπαρκτό
το reality versus Instagram πολλές φορές. Είναι και λίγο η τάση του να φύγει λίγο το μυαλό μας και κάπου αλλού, να μην είμαστε στα ίδια και στα ίδια, ή μήπως είναι τελείως ανεπίκαιροι οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό? Νομίζω ότι είναι το δεύτερο, ότι είναι τελείως ανεπίκαιροι. Αν θες να φύγει λίγο το μυαλό, θα το καταλάβω, γιατί δεν θα είναι πολλά γεγονότα στη σειρά, θα είναι ένα. Νομίζω όμως ότι είναι το δεύτερο. Και ότι θέλουμε όλοι να έχουμε, ξέρεις τι γίνεται, η δημοσιότητα, any publicity is good publicity, λένε οι πατριώτες μας εδώ. Σε καλά ελληνικά. Σε καλά ελληνικά. Αλλά η δημοσιότητα δεν μας κάνει πάντα καλό. Το βήμα του λόγου εννοείς, έτσι. Είτε είναι μέσα από, δεν ξέρω, το προσωπικό σου λογαριασμό, αν είσαι και δημόσιο πρόσωπο, είτε είναι μια συνέντευξη. Το τι λέμε, αισθάνεσαι ότι όταν λες κάτι θέλεις να επηρεάσεις θετικά το κοινωνικό σύνολο? Πάντα αυτό ήθελα, να επηρεάσω θετικά και να πω και αυτό που μου έχει συμβεί εμένα. Δεν θέλω να νομίζει ο κόσμος ότι εμείς είμαστε κάποιοι άλλοι. Δηλαδή, εσύ δεν έχεις. Το πρόβλημά σου είναι μόνο αυτό που κάνεις εδώ. Όχι, έχεις και μια ζωή πριν από αυτό και μετά από αυτό. Σωστά. Είσαι ένας άνθρωπος. Δηλαδή, δεν είσαι αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση. Είσαι και κάτι άλλο. Αυτό και ως ηθοποιοί το περνάμε, ρε παιδί μου. Ότι και καλά, εσείς δεν έχετε ανάγκη, έχετε τη δουλειά σας, έχετε τη ζωή σας. Δεν είναι έτσι. Όλοι έχουμε κάποια ανάγκη. Είναι καλό να μοιραζόμαστε αυτά τα οποία μας απασχολούν με τον κόσμο, με το ευρύ κοινό. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, εσύ σε μια περσόνα, σε βλέπω σε ένα ρόλο, σε θαυμάζουμε, σε χαιρόμαστε, ταυτιζόμαστε ενδεχομένως. Είναι ένας ρόλος. Ναι. Η Τζέννη στην καθημερινότητά της, με τα προβλήματά της, με τις σκέψεις της, με τις ανησυχίες της, είναι κάτι που είναι καλό να ξέρει ο κόσμος, το ευρύ κοινό? Οι άνθρωποι που θέλουμε, ναι, πρέπει να το ξέρουν. Εννοώ μέσα των social. Μέσα των social. Ναι, εγώ προσπαθώ να δείχνω τα πράγματα που μου συμβαίνουν. Όχι ως κλειδαρότρυπα, αλλά να πάρω και θέση, να υπερασπιστώ και τη γνώμη μου και να υπερασπίσω και άλλους ανθρώπους. Δεν θα μιλήσω για την κλειδαρότρυπα, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια τάση γενικά να μπαίνουμε λίγο με αυτές τις ματιές. Μεγάλη. Θα ήθελα να το σχολιάσουμε σε λίγο. Θέλω όμως λίγο να μπούμε στο δικό σου, στη δική σου ματιά, από το δικό σου χώρο και κόσμο. Μέσα από τα social media, που τόσο πολύ συζητάμε, ρε Τζέννη, σου έχουν έρθει αρνητικά σχόλια και να πεις τι πολλά, θέλω εγώ και το έλεγα. Πολλά. Απαντάς. Πολλά. Στην αρχή απαντούσα, τώρα κρατιέμαι. Τα δύο δευτερόλεπτα που μου είπες. Τα δύο δευτερόλεπτα. Τα σεκόν. Τώρα κρατιέμαι. Ή τα σβήνω πια. Ναι. Γιατί είναι προσωπικά, δεν φαίνονται. Αν φαίνονται σε δημόσια τα σχόλια, απαντώ. Δεν τα σβήνεις. Όχι. Δεν έχεις μπει σε αυτό το πειρασμό να σβήσεις κάτι το οποίο είναι τοξικό και το βλέπεις και το ξαναβλέπεις και λες δεν μπορώ. Όχι. Δεν μπορώ. Θέλω να απαντήσω. Δεν γίνεται να μην απαντήσω. Ή να μην απαντήσω εκείνη τη στιγμή, θα απαντήσω κάποια άλλη. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, το έχω πει και άλλη φορά. Εμείς μιλάμε με το όνομά μας στα social ή στην τηλεόραση. Επώνυμα. Κάνουμε συνέντευξη. Είμαστε επώνυμο. Επώνυμο, ονοματεπώνυμο. Ναι. Κάποιοι μας γράφουν κάποια ή μας κριτικάρουν και δεν ξέρουμε ποιοι άνθρωποι. Ανώνυμα λοιπόν. Ακριβώς. Είναι λίγο όμως αυτό το παιχνιδάκι. Κρύβομαι, γράφω όμως, πυροδοτώ και σχόλια άλλων ανθρώπων που θέλουν το τόσο, ειδικά πλέον σε αυτή την εποχή και το ρεύμα που ζούμε, για να εκτονωθούν. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε λίγο, αλλά πρέπει να απαντούμε. Δεν μπορούμε να το τρώμε συνέχεια και να μην απαντούμε. Εγώ δεν ξέρω. Έχω μπει σε μια άλλη διαδικασία. Ή να αγνώ τελείως, να απαξιώ, ή κάποιες φορές να σβήνω, γιατί δεν μπορώ να δεχθώ ότι και σαν δημόσιο πρόσωπο κάνεις κάτι, κάνω κάτι, κάνουμε με αξιοπρέπεια κάτι. Okay. Δεν έχει δικαίωμα καθένας να εισβάλλει στη δική σου ματιά, στη δική σου ζωή. Δεν αυτό μπορώ δηλαδή. Αυτό είπα πριν όμως, ότι ο κόσμος πιστεύει, επειδή βγαίνουμε στην τηλεόραση, έχει αυτό το δικαίωμα να μας κριτικάρει. Μέχρι ένα σημείο. Ναι, δεν μπορώ να διαφωνήσω, αλλά εγώ προσπαθώ και θέλω να απαντώ σε αυτά που μου γράφουν. Σχόλια για την εμφάνισή σου έχεις δεχθεί? Αρκετά. Τις αλλαγές σου, τα σκαμπανεβάσματά σου, όλα αυτά που είναι ανθρώπινα που λέγαμε πριν. Ναι, γι' αυτό και έχω πει ότι τα κιλά μπαίνουν και βγαίνουν, αλλά ο άνθρωπος είναι ο ίδιος. Ναι, οπότε ας μην κρίνουμε κάποιον αν είναι χοντρός, αν είναι αδύνατος, αν είναι ψηλός, αν είναι κοντός, αν έχει κάποιο άλλο θέμα με την εξωτερική του εμφάνιση. Γιατί με την εσωτερική μας εμφάνιση έχουμε όλοι, αλλά δεν φαίνεται. Πόσο το δείχνουμε, πόσο το μοιραζόμαστε. Έχουμε μέσα μας, έχουμε όλοι προβλήματα, αλλά δεν φαίνονται. Μας ενοχλούν αυτά που φαίνονται. Οι ανασφάλειές μας. Ακριβώς. Και γενικά, δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους, για θέματα και ψυχικής υγείας, που είναι σοβαρό. Δηλαδή, όταν λέμε ότι αυτός είναι τρελός, γι' αυτό το έκανε, πρέπει να σκεφτούμε ότι κάποιοι άνθρωποι πάσχουν από κάτι. Και εμείς το λέμε με ελαφριά καρδιά. Δηλαδή, εντάξει, με λέμε, άντε, είσαι τρελή. Τώρα έχουμε αρχίσει όμως να το σκεφτόμαστε πιο πολύ τι λέμε. Ναι, και γιατί πόσο... τώρα άνοιξε το πράγμα. Δηλαδή, έχει αρχίσει και γίνεται κοινωνικά αποδεκτό.
σήμερα, για να έρθω, όταν ερχόμουν εδώ, είδα στα νέα, στις ειδήσεις, ότι άλλη μια γυναίκα δεν ζει μαζί μας από σήμερα. Και αυτό μου κόψε το στομάχι, ρε παιδί μου. Με ενοχλούν. Με ενοχλούν τα πάντα. Καλά, αυτό δεν είναι τα πάντα. Αυτό είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Και έχει αρχίσει λίγο και. Δεν ξέρω, ξεφεύγει το πράγμα. Νιώθω ότι δεν. Το αφήνουμε και γίνεται, γιατί μεγαλώνουν, όπως λες, ξεφεύγουν τα πράγματα. Είναι τα όρια που πρέπει να βάζουμε, πιστεύεις. Είναι. Το ξέρεις. Δεν τα βάζουμε όλοι τα ίδια, Ιωάννα, όμως. Ο καθένας βάζει τα δικά του, από ό,τι βλέπεις. Και προσπαθεί να προχωρήσει με τα δικά του. Πολλές φορές πράγματα που κρατάμε και εσωτερικεύουμε. Και γυρνάει μετά όλο αυτό και μας καταθλίβει. Με κατάθλιψη, σιωπηλές ψυχικές νόσους. Έχεις περάσει, έχεις φλερτάρει με την κατάθλιψη, έχεις βιώσει κάτι συνταρακτικό. Με την κατάθλιψη δεν μπορώ να το πω. Μελαγχολία. Ναι, πολλές φορές με πιάνει μια μελαγχολία. Διακυμάνσεις, Ναι. Δηλαδή θέλω να μείνω μόνη μου, προσπαθώ όμως να το διαχειριστώ κάπως. Για την κατάθλιψη όχι, δεν νομίζω ότι έχω περάσει σε αυτό το στάδιο. Mm-hmm. Έχεις μιλήσει γενικά πολύ ανοιχτά για θέματα τα οποία είναι και λίγο ταμπού αν θέλεις, όπως και το κομμάτι μιλώντας για θέματα υγείας που σου στέρισε από νωρίς ήξερες ότι δεν θα μπορέσεις να κάνεις παιδί. Μίλησες ανοιχτά γι' αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο. Γιατί μίλησα ανοιχτά γι' αυτό? Γιατί βαλόμεστα. Βαλόμεθα πάρα πολύ οι γυναίκες. Με τις ερωτήσεις, πότε θα κάνεις, αν θα κάνεις. Πότε θα κάνεις παιδί, αν θα κάνεις παιδί. Έχεις ένα, γιατί δεν κάνεις δύο. Πότε θα παντρευτείς, γιατί δεν παντρεύτηκες. Κουραστήκαμε πια. Μην το συζητάμε, παιδιά. Ακόμα και γίνεται καλοπροαίρετα η ερώτηση. Δεν γίνεται καλοπροαίρετα η ερώτηση ποτέ. Ναι. Και γίνεται πότε, όταν μεγαλώνει η γυναίκα. Νομίζω ότι όχι. Και από μικρές οι γυναίκες τις ρωτάνε, άντε μου, ρε, θα παντρευτείς. Τριαντάρισες τώρα. Τώρα εσύ είστε 45, είσαι πολύ μεγάλη. Σχέση έχεις κάνει, θέλεις, θα μεγαλώσεις, θα παντρευτείς. Γιατί δεν παντρεύτηκες, ναι. Δεν ήθελα. Κλεισέ μου, αυτά είναι στερεοτυπικά. Yeah. Λίγο-λίγο νομίζω ότι αρχίζει και σπάζει αυτός αυτό. Αυτός προσπαθεί η κοινωνία λίγο να τα δεχτεί όλα. Και να πάμε λίγο σε καλύτερη φάση. Τώρα, καλύτερη το λέμε εμείς εδώ. Μπορεί και να μην είναι καλά. Εγώ εξελικτικά το βλέπω και πιο αισιόδοξα. Πάντως, στο κομμάτι αυτό με τα παιδιά, με την οικογένεια, είναι κάτι, η κίνηση υιοθεσία για παράδειγμα, είναι κάτι που θα ήθελες πάρα πολύ να κάνεις. Ναι, το έχω σκεφτεί. Όπως και να αλλά να πούμε και σε αυτό το θέμα ότι οι μονογονικές οικογένειες δεν μπορούν να υιοθετήσουν πολύ εύκολα ένα παιδί από την Ελλάδα. Η διαδικασία γραφειοκρατική εννοείς. Ναι, είναι πολύ δύσκολη να σου δώσουν ένα παιδί. Έχεις προσπαθήσει, έχεις μπει σε αυτό το διάβλο. Κάποια στιγμή το 16 προσπάθησα μέσω της Κιβωτού του Κόσμου, αλλά έκανα πίσω. Είχα δει πρόσφατα για την Ευγενία Δημητροπούλου μιλούσαμε. Ναι, και ναι. Μου έδωσε απεριόριστη χαρά. Δεν ήξερα τόσο διακριτικά. Δεν ήξερα ότι είχε μπει στη διαδικασία της προσπάθειας αυτής του να αποκτήσει ένα παιδί. Και μπράβο της που το κατάφερε και δίνει χαρά σε ένα παιδί να μεγαλώσει μαζί τους και να είναι το παιδί της. Θα έκανες κάτι ανάλογο με την έννοια ότι καμιά φορά είναι δυσκολίες. Μακάρι να μπορούσα, ναι. Εσύ θα έκανες κάτι ανάλογο. Ναι. Νομίζω πως ναι. Είναι μια θεϊκή πράξη. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ευλογία. Κάνεις τον κόσμο χαρούμενο, ναι, είναι ευλογία. Ναι, και νομίζω ότι είναι ο τρόπος που μπορείς το λιθαράκι σου να βάλεις για να αλλάξεις τον κόσμο. Γιατί καμιά φορά λέω εγώ θα φτιάξω τον κόσμο και τρελαίνομαι και λέω. Όχι. Μπορεί και να μπορέσουμε κάτι να κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Ας είμαστε αισιόδοξοι, ρε παιδί μου. Ναι. Ας δούμε τη ζωή με αισιόδοξο μάτι. Εγώ δεν τη βλέπω πολύ συχνά. Γιατί? Φαίνεται αυτό, αλλά δεν μου συμβαίνει. Όχι. Όχι. Πού είσαι τόσο αλέγκρα και χαμογελαστή και. Όχι. Ισχύει αυτό ότι οι άνθρωποι που βλέπεις τόσο, ακόμα και από ρόλους να το έχεις στο μυαλό σου, τόσο έτσι εξωστρεφής και χαροπή, μπορεί και η ψυχούλα τους μέσα λίγο να πονάει. Όχι, μπορεί. Πολύ. Μπορεί. Πολύ και μπορεί και πολύ να είναι να πονάει. Και καμιά φορά η κόντρα ρόλη είναι κόντρα ρόλη ή είναι. Είναι πολύ κόντρα η ρόλη. Είναι πολύ κόντρα η ρόλη. Ποιο ρόλο έχεις ονειρευτεί να κάνεις και θέλεις πάρα πολύ? Κανέναν. Τον επόμενο. Έρχονται έτσι απλά. Μακάρι, τον περιμένω. Δεν έχω σχέδια να παίξω κάτι γιατί δεν έχω παίξει κάτι. Ό,τι έχω κάνει και ό,τι έχω πράξει σε αυτό το επάγγελμα θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, και έτσι αυτό κρατάω με την αισιοδοξία σου. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου και ο νέος χρόνος και γενικότερα κάθε νέα μέρα να σου φέρνει ό,τι αγαπάς, με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να σου πω ότι νιώθω ότι είσαι η φίλη που θέλω να έχω, ο άνθρωπος που νιώθω κοντά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αμοιβαίο γιατί πραγματικά ήθελα πολύ να έρθω να σε γνωρίσω. Κι εγώ. Αλήθεια, σε ευχαριστώ που ήρθες βασικά. Κι εγώ που με κάλεσες. Σε εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία και όλα να πάνε καλά. Και χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Και χαιρέτα μου τον Πλάτανο, ναι. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο.